Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και εμείς, όπως πάντα, συνεπείς στο ραντεβού μας. Ας παρακολουθήσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Φέτος, ο φυσικός τουριστικός χώρος στο Γαλάζιο Μάτι προσέλκυσε περισσότερους από τις άλλες χρονιές ντόπιους ξένους επισκέπτες. Ακόμη και στη διάρκεια του Σεπτέμβρη, οι επισκέπτες ήταν πολλοί. Ίσως γι' αυτό να βοήθησε και η επένδυση της κυβέρνησης για τη διαπλάτηση του οδικού άξονα από την κεντρική οδό μέχρι το τουριστικό αυτό σημείο. Ικανοποιημένοι από τη φετινή χρονιά είναι και οι επιχειρηματίες που εκτελούν τη δραστηριότητά τους εκεί. Σύμφωνα με αυτούς, όχι μόνο ο δρόμος αλλά και η παραδοσιακή κουζίνα, εκτός βέβαια και από το φυσικό κάλος, είναι εκείνα που προσελκύουν περισσότερους τουρίστες. Είστε ικανοποιημένος φέτος από, από τους τουρίστες που επισκέφτηκαν εδώ το χώρο του Γαλάζιου Μάτι? Ναι, είχε πολύ δουλειά. Τουρίστε πολύ. Από όλο του κόσμου. Περισσότεροι, από πού ήταν οι περισσότεροι τουρίστες, οι ξένοι τουρίστες? Ήταν από τη Κωσόβα, Μακεδονία, Νορβηγία, Ρουσία, από όλα. Τι τους αρέσει περισσότερο εδώ των τουριστών? Το μέρο που είναι εδώ, το ποτάμι, το μάγερα. Η μαγειρική. Έχετε παραδοσιακή μαγειρική του Δελφίνου? Τραδιζενάλια, δανεικό. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης στο δρόμο, δηλαδή την ασφαλτόστρωσή του, η μετάβαση εκεί θα είναι γρήγορη και άνετη, πράγμα που θα φέρει περισσότερους τουρίστες. Τις σεπτεμβριανές μέρες που διανύουμε, στα 10 χρόνια από την ημέρα που το Αργυρόκαστρο συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αυξήθηκαν τα χρώματα στην πόλη των σπιτιών με τις σταχτιές στέγες. Περίπου 35 μέλη από 10 χώρες των Βαλκανίων, της Ευρώπης και ευρύτερα, συγκεντρώθηκαν επί 10 μέρες στο 23ο Περιφερειακό Κάμπινγκ Αναστήλωσης, το οποίο διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Πολιτιστική Κληρονομιά Χωρίς Σύνορα. Το πρόγραμμα που παρακολούθησαν δεκάδες και επαγγελματίες συνδύασε τη θεωρία μέσω των διαφόρων διαλέξεων με την πρακτική άσκηση μέσω των παρεμβάσεων αναστήλωσης σε διάφορα μνημεία. Μεταξύ των συμμετασχόντων φοιτητών ήταν και Έλληνες. Η φοιτήτρια Αναστασία Κοζάνη εξέφρασε στην κάμερα της εκπομπής μας τις εντυπώσεις της. Σε αυτό το κάμπ αποκατάστασης, για να μάθω πρακτικά πράγματα που έχουν να κάνουν με το πώς να αποκαθιστάς μια στέγη, μια ξυλινή πόρτα και γενικά άλλες εργασίες που έχουν να κάνουν με πέτρα ή κονιάματα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί έχουν πάρα πολλές διαλέξεις που έχουν να κάνουν με αυτό το αντικείμενο και εκτός από αυτό έχει και το πρακτικό κομμάτι που ερχόμαστε πραγματικά σε επαφή με τα υλικά και μπορούμε να δουλέψουμε με αυτά και να συνεργαστούμε και με τους τεχνίτες εδώ που ξέρουν τη δουλειά καλύτερα. Και να μάθουμε και περισσότερα για την περιοχή, τον τόπο και την ιστορία της και όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα που έχει να μας διδάξει. Είναι στην ομάδα τώρα, στο group γενικά, όχι σε αυτό το σημείο. Είναι άλλη μια κοπέλα από την Ελλάδα. Αλλά γενικά και από φίλους μου που έχουν ξανάρθει στο συγκεκριμένο camp έρχονται συχνά. Βασική στόχη αυτών των περιφερειακών κάμπινγκ αναστήλωσης είναι η χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως βατήρα για την εγκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των νέων επαγγελματιών, δημιουργώντας συνθήκες για ειρήνη και δημοκρατία και διατηρώντας τις παραδοσιακές τέχνες και τεχνικές. Η ομάδα Λιφτοτάρη του Αργυροκάστρου, μετά από 2 αγώνες, έχει καταφέρει να κερδίσει 4 πολύτιμους βαθμούς. Αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι και οι 2 αγώνες ήταν εκτός έδρας, ο ένας στα Τύρανα με τη Δυναμό Τυράννων και ο άλλος στην πόλη Τσερίκ με την Τουρμπίνα, τότε και οι βαθμοί αυτοί έχουν μεγαλύτερη αξία στην πορεία προς την άνοδό της στη Super League, που είναι και ο στόχος τόσο των παιχτών όσο και των παραγόντων. Αύριο η Λιφτοτάρη θα παίξει τον πρώτο της αγώνα εντός έδρας, με την επίσης ισχυρή Υπόγραδετς της ομώνυμης πόλης και στόχος είναι όχι μόνο οι 3 βαθμοί, αλλά και η καλή παρουσία μπροστά στους ένθερμους φιλάθλους της. Κυρίες και κύριοι, όπως είχαμε επισημάνει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, στη διάρκεια του Αυγούστου συνέβησαν στο χώρο μας πολλά και σημαντικά γεγονότα.
Στις 11 Αυγούστου η Πανεπιστημιακή Ομοσπονδία Ελλάδος είχε στην Τερβιτσιάνη μια ωραία δραστηριότητα. Η δραστηριότητα αυτή, στα πλαίσια του υπηρώτικου καραβανιού, είχε στόχο την ανάδειξη των πέτρινων γεφυρών της Ηπείρου και κυρίως εκείνο της Πλάκας. Η κάμερα της εκπομπής μας ήταν στη Τερβιτσιάνη. Πήρα το υπηρώτικο καραβάνι για να φτάσω στις υπηρώτικες όχθες και από εκεί να κοιτάξω το γεφύρι της Πλάκας. Πέντε μάστοροι και 60 μαθητάδες γιοφύρι εθεμέλιωναν στη σάρτα το ποτάμι και μετά τη θυσία το γιοφύρι στέριωσε και πέρασαν από πάνω του στη διάρκεια των αιώνων φίλοι και εχθροί, ενώ από κάτω του κυλούσαν πότε ορμητικά και πότε ήρεμα τα νερά του ποταμού και το γεφύρι με τους στόλους του έμενε εκεί ατράνταχτο και περήφανο και οι μάστοροι του και εκείνοι καφιόντουσαν με το έργο του στο αθάνατο, αν και οι ίδιοι ήταν θνητοί και κάποτε άρχισαν πλέον να το βλέπουν από ψηλά. Και το γεφύρι αυτό έφερε κι άλλα κι άλλα. Γέμισε η ανδριωμένη η λεβεντογένα ήπειρός μας με πέτρινα γιοφύρια που ένωναν τις όχθες των ποταμών και των χυμάρων, που ένωναν τις πονεμένες ψυχές των υπηρωτών. Ακριβώς σε αυτές τις όχθες της Ηπείρου στέκεται κάθε χρόνο το καραβάνι της Πανεπιρωτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Φέτος ήταν η πέμπτη χρονιά που το καραβάνι αυτό συνεχίζει το ταξίδι του για να σταθεί στη συνέχεια σε κάποια όχθη. Αυτή τη χρονιά προορισμός του ήταν το γεφύρι της Πλάκας. Μα ποιο γεφύρι? Αχ, δεν υπάρχει γεφύρι. Το γεφύρι έπεσε. Το γεφύρι γκρεμίστηκε. Ολημερείς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν, λέει και το τραγούδι. Μετά από δεκάδες και δεκάδες χρόνια η αδιαφορία γκρέμισε το γεφύρι μας και οι πέτρες του μέσα από τα νερά του ποταμού φωνάζουν και φωνάζουν για να ακούσουν τα άλλα υπηρώτικα γεφύρια και να προσέξουν και να αντισταθούν σε αυτή την αδιαφορία. Φωνάζουν να ακούσουν και όσοι έχουν χρέος για τη συντήρησή τους. Αυτή την κραυγή θέλησε φέτος να στείλει προσπάθα κατεύθυνση και το καραβάνι για να σωθούν τα υπόλοιπα πέτρινα γεφύρια. Και πρώτος σταθμός του ήταν η Τερβιτσιάνη. Η Τερβιτσιάνη που χαρακτηρίζεται από την ανδρεία και τον πολιτισμό. Τερβιτσιάνη η οποία βρίσκεται δίπλα στο πέτρινο γεφύρι της Κολορτσής, που και εκείνο ίσως να φωνάζει, αλλά την κραυγή του να μην την ακούει κανείς. Ίσως να φωνάζει και το άλλο πέτρινο γεφύρι πιο πάνω, στο Χάσκοβο, και πιο πάνω, στο δρόμο προς τη Γλίνα, και το άλλο πιο πάνω, πιο πάνω, πιο πάνω. Είναι και αυτά τα πέτρινα γεφύρια μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όπως είναι οι χοροί και τα τραγούδια μας, όπως είναι οι λαϊκές μας φορεσιές, αλλά και είναι ταυτόχρονα και γέφυρες φιλίας και πολιτισμού. Αυτό επισημαίνει στο χαιρετισμό του και ο πρόεδρος της Πανεπιρωτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κ. Γεώργιος Δότσης. Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, κύριε Γκούτζο, πρόεδρε της κοινότητας Τερβιτσιάνης,
Μεγάλη χαρά και τιμή είναι και δική μας που είμαστε κοντά σας, γιατί όλοι είμαστε ένα. Όλη η Ήπειρος είναι μία. Απλώς ανήκουν σε διαφορετικές χώρες. Από τη μεριά του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανηπιρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος σας καλωσορίζω στην εκδήλωσή μας αυτή που την ονομάζουμε Ηπειρωτικές Όχθες. Η περιβαλλοντολογική αυτή εκδήλωση αναδεικνύει το πολιτιστικό απόθεμα της ηπειρωτικής παράδοσης και δημιουργίας στο προνομιακό φυσικό της περιβάλλον, στην Ήπειρο. Οι ηπειρωτικές όχθες που ξεκίνησαν πριν από 5 χρόνια έχουν γίνει θεσμός και αυτή τη φορά ξεκινάνε από το ίδιο σημείο, από τη Δερόπολη και μάλιστα από το κέντρο της Δερόπολης που είναι το μεγαλύτερο χωριό, η Δερβιτσάνη. Δερβιτσάνη όπου ολόκληρος ο πολιτισμός της είναι ελληνικός. Και αναδεικνύει τα σύνορα ως γέφυρα φιλίας και πολιτισμού μέσα από τις παραδόσεις μας. Μια εκδήλωση στη Δερβιτσάνη αφιερωμένη στα πέτρινα ηπειρωτικά γεφύρια και ειδικά σε εκείνο της Πλάκας. Και αυτό συνδυασμένο και με το ηπειρωτικό καραβάνι, με το γνήσιο πολυφωνικό τραγούδι και με πρωτομάστορα τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη. Και η εκδήλωση δεν μπορούσε να μην αρχίσει με το γνωστό ηπειρωτικό μυρολόι που έπαιξε βιρτουόζικα η κομπανία του Τάσου Μαγκλάρα. Και στη συνέχεια, ο πατέρας του, ο γνωστός σε όλους Γιάννης Μαγκλάρας, παίρνει ένα ηπειρωτικό τραγούδι.
την ανάγκη διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, επεσήμαναν και όσοι πήραν το λόγο σε αυτή την εκδήλωση. Και όταν μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά, εννοούμε όχι μόνο τα τραγούδια, αλλά και τα γεφύρια και τις χαρακτηριστικές οικίες και ό,τι άλλο έχει σχέση με την παράδοση. Κύριοι φίλοι της Ομοσπονδίας και όσοι παρευρίσκεστε, σας καλωσορίζω και εγώ εκ μέρους μου, ως πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Αλληλοκάστρου. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πάρα πολύ πού βρισκόμαστε σήμερα. Μόλις τα παιδιά μας τραγούδησαν το Μόρντορο Πολίτσα, το οποίο εμείς με περηφάνεια το αποκαλούμε η Άγια Σοφιά της Υπήρου. Η Άγια Σοφιά έπεσε, η Ιδροπολίτισσα στην πίστη της δεν έπεσε. Άρα λοιπόν είναι ένα ακόμα δείγμα ότι η Ήπειρος και η σχέση του Ηπειρώτη με τη φύση κατέστη ισχυρότερη από κάθε άλλο θεσμό. Θα πρέπει επίσης να σας πω ότι άκουσα ότι χωρίζουμε κάποτε, είτε μας ξεφεύγει είτε λόγω νοοτροπίας, την Νότια Ήπειρο από τη Βόρεια Ήπειρο. Ξέρετε γιατί πρέπει να τη χωρίζουμε? Γιατί εδώ που είμαστε σήμερα βρίσκεται ο πιο αξιόλογος πολιτισμός για τον οποίο είναι περήφανη η Ήπειρος. Αν αφαιρέσουμε τη Δοδόνη, όλο το αντίκρισμα του πολιτισμού της Δοδόνης βρίσκεται ακριβώς εδώ. Εδώ η Θεά Αθηνά έφτιαξε τον πρώτο ναό της στην Ήπειρο. Εδώ στερέωσαν τα μεγαλύτερα μνημεία της ελληνικής πολιτιστικής εκστρατείας μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Εδώ πρωτάπλωσε, σε αυτή την περιοχή, πρωτάπλωσε τα φτερά του χριστιανισμούς. Εδώ βρίσκονται τα περισσότερα γεφύρια. Εδώ υπάρχουν οι Έλληνες βορειοϋπειρώτες, οι οποίοι είναι κληρονόμοι αυτού του πολιτισμού. Ιδιαίτερη χάρη σε αυτή την εκδήλωση έδωσε και ο Δήμος Δέδες από την Τερβιτσάνη με το σόι του, αφού τραγούδησε και τώρα στα γεράματα με πάθος πολυφωνικά τραγούδια.
Η εκδήλωση της Πανυπηρωτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος στη Δερβιτσάνη ήταν μια εκδήλωση στα πλαίσια του Υπηρώτικου Καραβανιού, αφιερωμένο φέτος στα πέτρινα γεφύρια της Υπήρου και ιδιαίτερα στο γεφύρι της Πλάκας. Γι' αυτό και σε αυτό τραγούδησαν πολυφωνικά τραγούδια οι πυρώτες ένθεν και ένθεν των συνόρων, γιατί η παράδοση δεν έχει σύνορα.
Η εκδήλωση της Δερβιτσάνης έληξε με τον παραδοσιακό χορό πάνω στη σκηνή του πολιτιστικού μεγάρου, ενώ η κάμερα της εκπομπής μας εστιάστηκε σε μερικούς από τους προτεργάτες. Πάρα πολύ χαρούμενος που επιτέλους κάναμε εδώ και με τους κατοίκους και με τους ακόμα με τους πανεπιστημιακούς μια καλή αρχή η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί, να αναδείξουμε τα θέματα του πολιτισμού και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Πέρα δηλαδή από όλα τα άλλα στα οποία εγώ αναφέρθηκα. Δεν αναφέρθηκα στον πολιτισμό, αναφέρθηκα στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες της Βορείου Υπήρου που είναι κυρίως στην Αθήνα και στην Ελλάδα, και δεν αναφέρθηκα σε θέματα πολιτισμού γιατί πίστευα ότι εκεί να καίνει περισσότερα και δεν ήθελα να επεκταθώ παραπάνω. Αλλά τώρα που είδα ότι υπήρχαν και δίκοα άλλα όταν θα πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε και κάποια θέματα πολιτισμού και να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά που είναι ίδια και στην Ήπειρο. Το ξέρω. Λοιπόν, μόνο όταν η ηλικία κάνει τη δουλειά της και τα χρόνια περπατάνε, μεγαλώναμε. Εγώ θα συνεχάω όσο που να είμαι εν τη ζωή. Το πολυφωνικό τραγούδι το έχω από μικρό θέμα. Το 1900 στον Ζέφο που ξέφυγαν τα καλαμπούκια, παναγύρια, γιορτές. Το είχαμε οικογενειακώς, μας άρεσε. Και όπως τραγουδάμε σύσσωμα όλοι. Και τα κορίτσια τα δικά μου άθηκαν με την παντοπαράδοση, συνεχάνε. Για μας ήταν μεγάλο θέμα. Ο σκοπός της ήταν να ανανεώσει τις ρίζες του πολιτισμού, να ενώσει τους δυο λαούς, να είναι ενωμένοι, χαρούμενοι και να ανανεώσει το πολυφωνικό τραγούδι. Αυτή η περιοδία, Δημήτρη, έχει όνομα. Είναι πολυφωνικό καραβάνι. Και δεν είναι μόνο αυτό το καλοκαίρι. Είναι 17ο καλοκαίρι, 17 χρόνια. Ξεκίνησε το 1999 και ταξιδεύει σε όλους τους τόπους που υπάρχει πολυφωνικό τραγούδι. Και από εδώ και από εκεί, από το σύνολο. Και στην Ελλάδα και στην Αλβανία και στη Βουλγαρία και στην Ιταλία. Το πολυφωνικό καραβάνι σμίγει τους αυθεντικούς φυσικούς και κοινωνικούς χώρους της πολυφωνίας. Όμως, η καρδιά των εκδηλώσεων είναι στην πολύφωνη Άπειρο Ήπειρο, την Άπειρο χωρίς σύνορα. Την Άπειρο που ενώνει τους τόπους του πολυφωνικού τραγουδιού και από εδώ και από εκεί από τα σύνορα. Στόχος μας, τα γεφύρια και τα μονοπάτια που μας ενώνουν με αυτή την παράδοση, τα γεφύρια και τα μονοπάτια που διαβαίνουν κάθε σύνορο, να είναι πάντα ανοιχτά, να μπορούμε να κοινωνούμε ό,τι πιο πολύτιμο από το αξιακό φορτίο της παράδοσής μας που είναι η συλλογικότητα. Που είναι το πρέπος αυτό που μας δώσαν οι προγόνοι μέσα από τις μουσικές μας, που προσπαθούμε στη σημερινή εποχή, την τόσο δύσκολη, να αντλούμε από αυτό θάρρος και έμπνευση για το ταξίδι μας. Αυτό κάνει το πολυφωνικό καραβάνι και είναι περήφανο γιατί στα 18 του χρόνια ήδη μετράει καρπούς, όχι μόνο εκδηλώσεις και δράσεις και καταγραφές και ιχνηλασίες και άπειρα ανταμώματα, αλλά μετράει και ανθρώπους που μεγάλωσαν μέσα από το καραβάνι. Για παράδειγμα, η Αλίκη Γκανά, ετών 23, είναι 7 χρόνια στο καραβάνι και μαθήτευσε το πολυφωνικό τραγούδι μέσα από το ίδιο το ταξίδι μας. Έμαθα όλα αυτά τα τραγούδια από χωριό σε χωριό, από τη Δερβιτσάνη στο Σελιό, από το Σελιό σε Σωτήρα, από τη Σωτήρα στην Πολίτσανη, από την Πολίτσανη στη Φινίκη, στη Χιμάρα, χωριό-χωριό. Και εκεί θα τα σύνορα. Δηλαδή και στα Κτίσματα και στον Παρακάλαμο και στην Πογωνιανή, μέχρι τη Σαγιάδα και τη Μουργκάνα. Εγώ μέσα από το πολυφωνικό καραβάνι γνώρισα τα τραγούδια αυτά και μέσα από αυτό το ταξίδι σε όλους αυτούς τους τόπους τα αγάπησα πραγματικά. Και μετά δίπλα στον Αλέξανδρο και δίπλα σε όλη την παρέα, στη Χαωνία, προσπαθούμε να τα μάθουμε από τους μεγαλύτερους και να κρατήσουμε, να μην χαθούν αυτά τα τραγούδια. Αυτό προσπαθούμε. Θα συνεχίσετε για στο μέλλον να τραγουδάτε το πολυφωνικά τραγούδια? Όσο μπορούμε βέβαια. Αυτό προσπαθούμε, αυτό ελπίζουμε. Να μην χαθούν, να τα μάθουμε, να τα συνεχίσουμε, να τα κρατήσουμε. Δερβιτσάνη, 11 Αυγούστου 2015, πήρα το ηπειρώτικο καραβάνι για να φτάσω στις ηπειρώτικες όχθες και από εκεί να ειδώ το γκρεμισμένο γεφύρι της πλάκας και να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Θα το ακούσει κανείς? Thank you.
Yeah.
για πάνω τέτοια κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή την ίδια ώρα. Ωστότε, να είστε όλοι καλά.